ελληνικός τύπος συμμετείχε και αυτός με τον δικό του τρόπο στον αγώνα του όχι. Προτού ακόμα ξεκινήσει ο ελληνοταϊλικός πόλεμος, η ανησυχία στις σελίδες του ήταν διάχυτη. Με την αγωνία παρά τη λογοκρισία να μην μπορεί να κρυφτεί. Ο τορπιλισμός της Έλλης έχει δώσει το στίγμα των προθέσεων του Μουσολίνη. Μια πράξη που χαρακτηρίστηκε μάταιον ανασιούργημα, όπως αποδείχθηκε τελικά. Στις 27 Οκτωβρίου του 1940, μόλις, έστω και με έμεσες αναφορές, η Καθημερινή προειδοποιούσε για το τι έπεται. Και το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, με δεύτερη έκδοσή τους, οι περισσότερες εφημερίδες ανακοίνωναν την έναρξη του πολέμου και την κίνηση Ιταλικών στρατευμάτων εναντίον της Ελλάδος, δημοσιεύοντας και διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά προς τον ελληνικό λαό. Θα αρκέσουν λίγες ημέρες για να μετατραπεί ο ενθουσιασμός σε πραγματικό πανηγυρισμό. Αιτία, η επιτυχής απόκρουση καταρχήν των Ιταλικών επιθέσεων στην Ήπειρο και η μεγάλη αντεπίθεση εντός του αλβανικού εδάφους στη συνέχεια. Οι επιτυχίες στο μέτωπο προκαλούν ανάλογο ενθουσιασμό και στα δημοσιεύματα των τύπων. Ο στρατός μας εκτοπίζει τους Ιταλούς από τα τελευταία αερίσματα των Ισμόραβαν παρά την λυσόδη αντίστασή των, γράφει το Έθνος 19 Νοεμβρίου 1940. Οι Καθημερινοί, συμμετέχοντας και αυτοί στους πανηγυρισμούς του ελληνικού έθνους για τις επιτυχίες στο μέτωπο, αναφέρει με μεγάλο τίτλο στην πρώτη σελίδα: «Λαμπρέ νίκε του ελληνικού στρατού, τα στρατεύματά μας ανατρέψατα των εχθρών επί Εβραίος μέτωπο και κινούνται ακάθεκτα προς βοράν. Περισφύγεται στενός η κοριτσά». Και χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα άρθρο εφημερίδας για διάλογο μεταξύ ανθρώπων του λαού. Και τι θα γίνει, νικήσαμε, δηλαδή είπαμε όχι. Και ένας γέρον διδάσκαλος, ο οποίος ευρέθη παρόν, προσέθεσε: «Έχετε δίκιο. Ένα όχι ήταν η ωραιότερα σελίς της ελληνικής ιστορίας, εθερμοπύλε». Λίγο αργότερα η απελευθέρωση της κοριτσάς είναι πραγματικότητα και το έθνος γράφει: «Η μεγάλη νίκη της κοριτσάς, εξαίρεται η τεράστια σημασία της, πρωτοφανής ο ενθουσιασμός εις την Αγγλία. Λαμπρά ευκαιρία κρούει την θύραν μας». Στην ίδια εφημερίδα, 28 Νοεμβρίου του 1940, το πρωτοσέλιδο είναι και πάλι πανηγυρικό. «Υπό το συνεχές φυροκόπημα της ελληνοβρετανικής αεροπορίας συνεχίζεται η υποχώρηση των Ιταλών. Αδύνατος η ανασύνταξή των. Οι ημέρες περνούν, οι Έλληνες αντέχουν, αλλά είναι ολοφάνερο ότι οι Γερμανοί ετοιμάζονται». Στην Καθημερινή, στις 8 Μαρτίου του 1941, ο Γιώργος Βλάχος, στην περίφημη επιστολή του στον Αδόλφο Χίτλερ, έγραφε: «Ο λίγος ή πολύ στρατός των Ελλήνων που είναι ελεύθερος, όπως εστάθη στην Ήπειρον, θα σταθεί αν κληθεί στην Θράκη. Και τι να κάνει, θα πολεμήσει και εκεί, και θα αγωνιστεί και εκεί, και θα αναμείνει τον εκ Βερολίνων επιστροφήν του Δρομαίος, ο οποίος ήρθε προ 5 ετών και έλαβε από την Ολύμπιαν το φως, για να μεταβάλει εις διάβλον τη λαμπάδα και φέρει την πυρκαγιάν εις των νεκρών την έκταση, αλλά μέγιστον αυτών τόπων, ο οποίος αφού έμαθε τον κόσμον όλον να ζει, πρέπει τώρα να τον μάθει και να απαθνίσκει. Με τα εξόχου τιμής, Γιώργος Αγγέλου Βλάχος». Η ανοιχτή αυτή επιστολή δεν συγκίνησε έμπραχτα τουλάχιστον τον Χίτλερ, που ένα μήνα αργότερα θα σπεύσει με τις στρατιές του να κυριεύσει την ελληνική γη παρά τη νέα ηρωική προσπάθεια. Η ελληνική ψυχή όμως δεν υποδουλώθηκε και τον Οκτώβριο του 1944 η ελληνική σημαία κυμάτιζε και πάλι στην Ακρόπολη, με τον ελληνικό τύπο να έχει γράψει στην κυριολεξία ένδοξες σελίδες της ιστορίας του τόπου.